Δηλαδή, αφορούσε την πρόκληση σωματικών κακώσεων, δεν αναφερόταν η πιθανότητα να προκαλούνται άλλες σταθερότερες βλάβες της υγείας, ακόμη και της ψυχικής. Και επίσης, μόνο ένα περιορισμένο αριθμό θυμάτων, δηλαδή εκείνα που είναι κάτω των 17 ετών, ή εκείνους οι οποίοι είναι κάτω από μια ειδική σχέση εποπτείας κλπ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι θύματα τέτοιας ανάλογης συμπεριφοράς είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, όπως και 20χρονοι, όπως πολλές φορές ακόμη και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι παιδίλικες. Βεβαίως, και όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, στον χώρο της δουλειάς. Βέβαια. Έτσι, στην κοινωνία. Δηλαδή, δείτε κάποιους ανθρώπους που φτάνουν στην αποενεννοημένη ενέργεια λόγω απόγνωσης. Γιατί κάποιοι τους οδήγησαν με κάποιες αποφάσεις τους. Αυτοί δεν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Δεν είναι αυτουργοί. Αν το δούμε και έτσι και από αυτή την πλευρά. Αποδίδουμε όλη την αυτοκυρία στα ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ δεν είναι έτσι πολλές φορές. Είναι η πίεση που μπορεί να ασκείται σε έναν άνθρωπο καθημερινά, αυτή που μπορεί να μου ασκείτε εσείς ή εγώ σε εσάς. Και εσείς ως ευαίσθητος ή εγώ ως ευαίσθητος άνθρωπος να φτάσω στην αποενεννοημένη ενέργεια. Εσείς ή εγώ δεν θα πρέπει να τιμωρηθείτε. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, εδώ υπάρχουν κάποιες λεπτές ισορροπίες. Από τη μία πλευρά, εάν ένας άνθρωπος έχει πραγματικά οδηγήσει και με δόλο του έναν άλλο σε αυτοκτονία, είναι ποινικά υπεύθυνος με βάση διάταξη που έχουμε στον ποινικό μας κώδικα για τη συμμετοχή σε αυτοκτονία. Αλλά χρειάζεται προσοχή. Κάποιοι άνθρωποι όντως είναι ευαίσθητοι, μπορεί να αυτοκτονήσουν για δικούς τους ψυχολογικούς λόγους και δεν θα ήταν σωστό να ενοχοποιούνται για την αυτοκτονία άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται τριγύρω τους. Οπότε έχουμε μια διάταξη η οποία νομίζω ότι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις σκοπιμότητες. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την διάταξη και αυτή την αλλαγή. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παρασκευό.